Τεύχος δεύτερο, μάθημα 5. Τι γνώμη έχεις, Μάριε, για τη βία στα σχολεία? Νομίζω πως η βία σήμερα είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στα σχολεία και πιστεύω ότι φταίνε οι καθηγητές γι' αυτό, γιατί είναι πολύ χαλαροί με τα παιδιά που χρησιμοποιούν βία στο σχολείο. Εσύ, Μαριλένα, τι λες? Συμφωνώ ότι υπάρχει βία αλλά δεν πρέπει να τα γενικεύουμε τα πράγματα. Είναι μόνο μερικά παιδιά, όχι όλα. Η κατάσταση με τα κορίτσια δεν είναι τόσο άσχημη όσο εκείνη των αγοριών. Στο δικό μου σχολείο μια ομάδα μαθητών εκβιάζει τους πιο μικρούς μαθητές και τους παίρνει τα χρήματά τους. Κανείς δεν λέει τίποτα, γιατί φοβάται. Η υφηγένεια που είναι στο ίδιο σχολείο με μένα μπορεί να σας πει τι γίνεται. Αλήθεια λες, είναι όμως κρίμα. Γιατί να γίνονται αυτά τα πράγματα στα σχολεία. Μήπως χρειάζονται πιο αυστηροί κανονισμοί και τιμωρίε για τους παραβάτες. Εσύ Γιάννη, τι γνώμη έχεις. Εγώ διάβαζα στην εφημερίδα πως τα πράγματα στην Αμερική είναι ακόμα χειρότερα. Πριν από λίγο καιρό, ένας μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε ένα καθηγητή και τραυμάτισε πολλούς συμμαθητές του. Δώρα, κάτι θέλεις να πεις? Ναι, το ίδιο συνέβη και εδώ. Πέρυσι το καλοκαίρι κάποιος μαχαίρωσε τον διευθυντή ενός σχολείου.